Καλησπέρα σας. Εσωτερική έρευνα για την καταγγελία ενός μαθητή από επαρχιακό λύκειο της Λέσβου για ξυλοδαρμό από τρεις μαθητές άλλου λυκείου διέταξε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης κυρία Κέτη Στρατάκη. Το συμβάν έγινε την Τρίτη το πρωί, ενώ στο σχολείο του 15χρονου μαθητή που δέχτηκε την επίθεση βρισκόταν σε εκδρομή στην Καλονή. Η έρευνα της Περιφερειακής Διεύθυνσης στρέφεται στο γεγονός ότι και ο μεν μαθητής, ο οποίος τραυματίστηκε, βρισκόταν μακριά από το σημείο που βρίσκονταν οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου του, αλλά και οι τρεις μαθητές που κατηγορούνται βρίσκονταν εκτός σχολείου και σε ώρα μαθήματος. Καταγράφηκε ένα περιστατικό βίας μεταξύ μαθητών επαρχιακών λυκείων της Λέσβου. Πείτε μας καταρχάς ποιο είναι το δικό σας σχόλιο για το όσα έχουν γίνει και ποιες ενέργειες έχουν προχωρήσει. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκομαι στη Λίμνο και το πληροφορήθηκα αυτό από το Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Θεοφανέλη. Πληροφορήθηκα ότι πήγαν εκδρομή κάποια παιδιά το ΓΕΛ Άντισας. Εκεί βρέθηκε ένα παιδάκι, λίγο ξέφυγε από την προσοχή από ό,τι κατάλαβα εγώ, και βρέθηκε με δύο παιδιά του ΕΠΑΛ της Καλονής και έτσι συνέβη ένα περιστατικό, το δίραν, τώρα πιαστήκανε, για ποιο λόγο μαλώσανε δεν έχω μάθει, να σας πω την αλήθεια, και ξέρω μετά ότι γίνανε καταγγελίες και έτσι στο αστυνομικό τμήμα. Συνήθως τώρα, οι λόγοι δεν είναι σοβαροί, αλλά το θέμα είναι ότι θέμα μας είναι η βία που ασκείται ανάμεσα σε παιδιά αυτής της ηλικίας. Σωστό. Γι' αυτό, για αυτά τα περιστατικά γίνονται κάποια τώρα σεμινάρια τα οποία λέγεται διαμεσολάβηση και έχουν αρχίσει και πηγαίνουν και οι καθηγητές και όλοι εκεί για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά. Όμως να σας πω την αλήθεια, και όλα ξεκινούν και από το οικογενειακό περιβάλλον. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια τέτοια θέματα και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω διατάξει μια προανακριτική για να δω ακριβώς τι έγινε και ποια ήταν τα περιστατικά που γίνανε, mm-hmm. και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε για να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Θα έρθουμε σε επαφή με το σχολείο, θα δούμε το κεδασί, μήπως μπορεί να πάει εκεί ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, όπως και τα ΕΠΑΛ. Θα δω γιατί βρισκόταν αυτά τα παιδιά εκτός διαδικασίας του σχολείου, πώς ήταν εκεί, mm-hmm. πώς βρέθηκαν mm-hmm. αυτά τα παιδιά, mm-hmm. θα το διερευνήσουμε και θα δούμε αυτές τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε.